Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε και σήμερα στο Ανάλυση των Bayer Press. Όπως κάθε μεσημέρι 2 με 3, διάδα σήμερα σύνθεση, όχι τριάδα όπως είμαστε καθημερινά. Έχουμε απώλεια βασικού κιόλας του Αντώνη Τσακαλέα. Γιώργος Παναγιωτήτης και Τάσος Ζέρβας, θα πάμε αυτή την ώρα. Δυσαναπλήρωτο το κενό του, αλλά εντάξει, θα προσπαθήσουμε. Είναι απώλεια βασικού, αλλά έχουμε καλό rotation στο Repress, οπότε θα κάνουμε δουλίτσα. Έχουμε πραγματάκια να πούμε. Εντάξει, δεν είναι βέβαια και πολύ γεμάτη εβδομάδα, δεν είναι γεμάτο Σαββατοκύριακο, αλλά ξεκινούν τα προκριματικά. Ξεκίνησαν χθες μάλλον τα προκριματικά. Αύριο είναι η πρεμιέρα της Εθνικής. Με αυτό θα ασχοληθούμε περισσότερο. Αν και έχουμε και φρέσκα νέα στο ελληνικό ποδόσφαιρο με την απόφαση για να συνεχίσει το ντέρμπι. Να δούμε τι θα δούμε και εκεί τώρα, στα αυτά τα 20 λεπτά που θα παιχθούν. Να σε πω την αλήθεια, δεν πιστεύω ότι θα γίνει το ντέρμπι. Πιστεύω ότι θα γίνει η έφεση και κάπως στη μέση θα τα βρούνε τύπου ότι δεν πήρε μείον 6 Παθναϊκέ. Πήρε τους, δεν θα ξαναγίνει το παιχνίδι ο Ολυμπιακός και θα τελειώσει κάπως έτσι. Με το δεδομένο ότι θα ξαναγίνει το μάτς, με την πρωτόδικη απόφαση που έχουμε τώρα. Πώς πάει ρε Στάσο ένας παίχτης, μάλλον όχι ένας παίχτης, παίχτης και των δύο ομάδων. Και του Ολυμπιακού που κέρδιζαν και έγινε αυτό που έγινε και του Παναθηναϊκού που ήθελαν να το παίξουν το παιχνίδι, να παλέψουν να το γυρίσουν. Πώς θα πάνε να παίξουν 20-25 λεπτά με τις καθυστερήσεις. Τίποτα, αγκαρία θα το δούνε. Άντε παιδιά, πάμε μέσα να παίξουμε. Αγκαρία γιατί, δεν γυρίζει. Φυσικά γυρίζει, αλλά εγώ πιστεύω ότι όλοι μέσα τους θα έχουν το μυαλό τους ότι. Για ποιον είναι χειρότερο, πιστεύεις, για τον Ολυμπιακό. Για τον Ολυμπιακό, φυσικά τον Ολυμπιακό. Είναι χειρότερο, λες. Τώρα πρέπει να ξαναμπεί σε κατάσταση ότι έχω 20 λεπτά. Πρέπει να προετοιμαστώ εννοητικά, να είμαι συγκεντρωμένος για να παίξω 20 λεπτά. Τι να πω, τώρα αυτά είναι τα παράδοξα του δικού μας του ποδοσφαίρου, για την οργανωσιά έτσι που μας διακρίνει. Ένας προπονητής. Τι προετοιμασία κάνει για ένα παιχνίδι 20 λεπτών. Αυτό, τι θα δουλέψει. Τι να πει να του πει. Παιδιά, μπείτε. Στο τακτικό κομμάτι, τι να δουλέψει δηλαδή για ένα 20 λεπτό. Θα πάμε και ό,τι γίνει 20 λεπτά. Είναι. Φαντάζομαι θα του πει να είμαστε συγκεντρωμένοι προσεκτικά, να μην κάνουμε λάθη. Μιλάω για τον Ολυμπιακό, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε το αποτέλεσμα 20 λεπτά. Και ο Παναθηναϊκός θα μπει να παίξει full επίθεση. Ο Παναθηναϊκός θα ρισκάρει όσο πάει, μήπως και βρει γκολ. Εντάξει, τι να πει τώρα, να κάτσει να αναλύσει τώρα το 20 λεπτό. Ναι, ακριβώς. Αυτά τα πράγματα γίνονται μόνο εδώ. Και γι' αυτό πιστεύω ότι επειδή είναι τόσο έτσι. Για μένα, αν θα γίνει το 20 λεπτό, θα είναι κωμωδία. Ναι. Πραγματικά κωμωδία. Δηλαδή, δεν μπορεί να πα να βάζει τώρα επαγγελματίε που θα στη διαδικασία να παίξουν 20 λεπτά. Για να ξεκαθαρίσουμε και να μην παρεξηγηθούμε, δεν κρίνουμε εμεί την απόφαση δικαστική. Εμεί το βλέπουμε καθαρά ποδοσφαιρικά. Φυσικά, και το πώ είναι για παίκτε, προπονητέ. Γιατί εντάξει, αυτό αν το πάμε έξω αγωνιστικά είναι άλλη συζήτηση για το τι έγινε πέρσι. Με τις αποφάσεις κατά του ΠΑΟ και τι γίνεται τώρα που θα συνεχίσει το παιχνίδι, τέλος πάντων, αυτό είναι άλλη συζήτηση. Δεν ξέρω αν θα. Δηλαδή, τώρα έτσι όπως το πας δικαστικά, δεν ξέρω αν το δικαστικό τμήμα του ΠΑΟ είναι χειρότερο από το Παναθηναϊκού και ο Παναθηναϊκός έχει. Από τη μεριά, δηλαδή, μπορείς να το δεις έτσι, ότι είναι χειρότερο σε εισαγωγικά το δικαστικό τμήμα του ΠΑΟ και του Παναθηναϊκού είναι καλύτερο και μπόρεσε και πήρε καλύτερη, ή όντως πέρσι τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά, ανεξάρτητα όποιο και αν ήταν. Δικηγόρο από τη μεριά του ΠΑΟ. Τέλος πάντων, στα ποδοσφαιρικά να πάμε. Ναι, άλλη κουβέντα είπαμε αυτή. Στα ποδοσφαιρικά καθαρά να πάμε. Χθες ξεκίνησαν τα προκριματικά. Δεν ξέρω αν έχει καθόλου εικόνα. Πολλά πράγματα δεν είδα, να σου πω την αλήθεια. Εγώ είδα λίγο από το Ρωσία-Βέλγιο. Το Βέλγιο-Ρωσία, μάλλον το 3-1. Εκεί που είχε και την κάφα του Κουρτουά. Οι Βέλγοι, εντάξει, συνεχίζουν από εκεί που είχαν μείνει, νομίζω. Και βλέποντας πάλι και την 11η χθες με τα αστέρια όλα μέσα, με τον Αζάρ να κάνει πάλι τα δικά του. Οι Ρώσοι. Τους περίμενα λίγο καλύτερους μετά για την εικόνα που είχαν στο Μουντιάλ. Αλλά εντάξει. Νομίζω θα πάνε για τη δεύτερη θέση πίσω από το Βέλγιο σε αυτόν τον όμιλο. Εντάξει, τώρα το Βέλγιο, νομίζω ότι αυτά τα παιδιά που παίζουν μαζί έχουν χτίσει μια τέτοια νοοτροπία και μια τέτοια συνοχή. Γιατί παίζουν πολλά χρόνια οι ίδιοι παίχτες μαζί. Πολύ καλή φουνιά. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή και νομίζω ότι πριν 6-7 χρόνια άνθρωποι που ήταν και παρακολουθούσαν τις Under 21, Under 19 εθνικές ομάδες λέγανε. Για την ομάδα του Βελγίου που έρχεται. Ναι. Τώρα εμείς φυσικά τη βλέπουμε έτοιμη. Ναι. Να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε για από εκεί. Κατά τα άλλα, η Ολλανδία κέρδισε εντάξει εύκολα με 4-0. Οι Ολλανδοί είναι μια εθνική ομάδα που θα μας απασχολήσει και αυτοί νομίζω στο μέλλον. Έχουν και αυτοί καλή φρουνιά. Τώρα που το λες. Αν και είχαν μια πάση αυτά τα χρόνια που έλειψαν και από γύρω και από Μουντιάλ, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Και από τις δύο μεγάλες οργανώσεις. Αλλά νομίζω από εδώ και πέρα αρχίζουν πάλι να βγάζουν το ταλέντο που είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Του η Ολλανδία, νομίζω ότι τώρα η φουρνιά που έρχεται αυτή θα κάνει πάρα πολύ καλές χρονιές. Δηλαδή, στην άμυνά τους με Van Dijk, De Ligt, που τώρα βγαίνει ο De Ligt, έτσι, δεν υπήρχε πέρσι πρόπερση. Θέλω να πω τώρα είναι έτοιμος και πιο όριμος. De Jong στο κέντρο, Wijnaldum μπροστά που κάνει πολύ πολύ καλή χρονιά και με την Εθνική Ολλανδία παίζει πολύ καλά ο Depay.
Βλέπει ποδοσφαιριστές πραγματικά πολύ ποιοτικούς που και στις ομάδες του, στις ομάδες τους είναι σε ένα πολύ πολύ καλό σημείο. Νομίζω δηλαδή η Ολλανδία θα θυμίσει την Ολλανδία που τον παλιό, τον προηγούμενο ετών με τις πολλές επιτυχίες. Ναι. Τώρα εδώ κάτι ήθελα να βρω και το ξέχασα. Για τα σημερινά μας ή για τα χριστινά? Για σήμερα Βέλγιο, έχει Γαλλία. Α, για το Βέλγιο. Σήμερα έχει Γαλλία πάντως στο πρόγραμμα. Παγκόσμιο πρωταθλητές. Εντάξει, χθες έκατσα και είδα αυτό το ντοκιμαντέρ που προχθές νομίζω βγήκε στο Netflix για τον Griezmann. Φοβερό. Δεν ξέρω αν έχει δει καθόλου για τη ζωή του. Το πόσο από τα 14 έφυγε από τη Γαλλία για να πάει στις Ακαδημίες Σοσιεδάδ. Γιατί στη Γαλλία τον είχαν απορρίψει κορυφαίες ομάδες. Ναι, λόγω του σωματότυπου του κυρίως. Και όλη τη διαδρομή του έδειχνε μέχρι την κατάξυση φυσικά στο παγκόσμιο και όλο το πώς έχασε τους τελικούς με την Ατλέτικο του Champions League το 2016 και λίγο καιρό μετά χάνει και τον τελικό του Euro μέσα στη Γαλλία που ήταν από τους ηγέτες εκείνης της ομάδας. Βρήκε το κουράγιο όμως και το 2018 πήρε και το Europa League και λίγους, ένα μήνα μετά το Mundial. Πάλι ο κορυφαίος Γαλλίας ήταν έτσι. Δεν είμαι καθόλου φαν των, έτσι, αυτών των Πουρκουά, των Γάλλων. Δεν τους μπορώ καθόλου σαν, όσον αφορά δηλαδή. Έχουν όμως καλή φουρνιά κι αυτοί. Έχουν, φουρνιά αλλά, που για την επόμενη τώρα, δεκαετία μπορεί να μας απασχολεί. Σε αυτό το Μουντιάλ δεν παίξαν τίποτα. Δηλαδή ήταν τόσο. Ήταν κοινική. Δεν ήθελες να τη δεις. Δηλαδή, άμα είχε οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι να έχεις, δεν θα καθόσουν να δεις τη Γαλλία. Σίγουρα είχε ποιότητα, το συζητάμε τώρα από το σφαιριστές, είναι όλοι top class. Αλλά δεν σου βγάζει μια ομάδα που είναι έτσι θελκτική. Να θες να πας να καθίσεις, να τη δεις, να. Ναι, έπαιξε πολύ κοινικά σε αυτό το Μουντιάλ. Για μένα αυτό το Μουντιάλ αυτό το πήρε όταν κέρδισε την Αργεντινή με τον τρόπο που την κέρδισε με την ανατροπή. Εκεί βέβαια. Για μένα πίστευα ότι θα το πάρει. Σωστά, σωστά. Αλλά έχει όμως, ναι, όπως λες, συμφωνώ, δεν παίζει κάτι εντυπωσιακό. Έχει παίκτες όπως ο Πογκμπά, ο Εμπαπέ, ο Γκρισμάν, ο Βαράν. Ο... τώρα να σου πω όμως, με αυτούς τους παίκτες είναι εδώ να μην παίζει και λίγο έτσι ποδόσφαιρο. Ναι. Το ποδόσφαιρο που παρουσίασε ήταν ο Ζιρού. Τελείωσε χωρίς γκολ το Μουντιάλ, έτσι δεν είναι? Ναι, χωρίς γκολ, ο center forward της παγκόσμιας πρωταθλήτριας. Φυσικά προς τιμή του ήταν ότι έκανε πάρα πολύ καλή, είχε πολύ καλή αμυντική συμπεριφορά και βοηθούσε σε όλα σε άλλα κομμάτια. Αλλά τώρα είσαι παγκόσμιος πρωταθλητής. Και να μην, δηλαδή, εμένα δεν μου έχει μείνει ένα παιχνίδι που να θυμάμαι και να λέω η Γαλλία, φοβερό αυτό. Πώς το έκανε και δει και πώς. Ναι. Δεν άφησε στίγμα σαν παγκόσμιο πρωταθλήτρια ότι το πήρε για αυτό το λόγο. Γιατί μας έπεισε, γιατί έπαιζε αυτό. Ακόμη και η Ελλάδα του 4, που ήταν η μεγάλη έκπληξη, το πήρε γιατί είχε ένα συγκεκριμένο αμυντικό στυλ που ήταν το μνημονεύουμε ακόμα. Ήταν ναι. Αυτό. Νομίζω και θυμάμαι που ένα παιχνίδι με το Βέλγιο ήταν, ίσως να κάνω λάθος. Το Καντέ είχε μια καταπληκτική. Νομίζω ότι εκείνο το παιχνίδι το πήρε πραγματικά με τη δική του παρουσία. Πολλές φορές πήγαιναν να παίξουν την μπάλα κάθετα στο Λουκάκου και ο Καντέ ήταν ανάμεσα πάντα στον παίχτη που θα κάνει τη μεταβίβαση και κοιτούσε, γυρνούσε πού είναι ο Λουκάκου, τόσο ώστε να κόψει την πάσα. Γιατί ξέρω ότι, πούμε, ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι αυτός. Τώρα μπορεί να κάνω λάθος για το παιχνίδι, αλλά ήταν ένα από τα σημεία του. Νομίζω ήταν εκείνο το του Καντέ, ο οποίος ήταν καταπληκτικός. Καταπληκτικός. Γι' αυτό και πολλοί είπαν ότι πραγματικά MVP της Γαλλίας ήταν αυτός. Ναι, τώρα βλέπω σε σχηματισμό παίζουν ένα 4-2-3-1. Με Λιωρίς κατά από τα δοκάρια, Ραμί Σακό κεντρικό δίδυμο, δεξιά ο Παβάρ. Αυτός ο Παβάρ, Θα τον πάρει μπάνιο το καλοκαίρι, όπως φαίνεται. Ναι, ναι. Όπως φαίνεται, πάει εκεί. Ο Μεντί αριστερά, Καντέ με. Ποιος είναι αυτός? Ντεμπελέ, αλλά ποιος Ντεμπελέ? Αυτή η δεκάδα είναι από ποιο παιχνίδι? Με την Ουρουγουάη, το φιλικό που κάνα τελευταίο. Α, ναι. Αριστερά, Ματουιντί, Γκριεσμάν, Εμπαπέ δεξιά και Ζιρού. Τώρα φυσικά αυτό. Ο Μαντουιντή έξω αριστερά, ναι, μάλλον θα είναι ο Καντέ με τον Μαντουιντή στο κέντρο. Δεν ξέρω αν είναι αυτός ο Ντεμπελέ ο συγκεκριμένος. Μάλλον το σύστημα αυτό αλλάζει σε 4-3-3 με Γκριεσμάν, Εμπαπέ πίσω από τον Ζιρού. Ναι. Έχουν πάντως πλούσιο υλικό και στον πάγκο πολλούς παίκτες. Ναι. Είναι πολύ γεμάτιμα όταν έχουν τέτοια αστέρια στον πάγκο. Ξεκινάς το Βέν. Με τη Μασέ κάνει. Κιμπεπέ που είναι από τους πρωταγωνιστές. Ο Φεκίρ, ο Ενζονζή. Ο Πλεά, Σισοκό, Αρεόλα, Βαράν, Ντίν, Μαντάντα στο τέρμα, Ντεμπελέ, Σιντιμπέ. Δηλαδή μια δεκαοχτάδα παιχτών, όπως λες σωστά, θα ήταν βασική σίγουρα σε κάποια άλλη ομάδα. Όλοι τους. Ναι, φοβερό πλουραλισμό έχει βάλει αυτή και νομίζω σου είπα την επόμενη δεκαετία θα μας απασχολεί σίγουρα σε όλες τις μεγάλες οργανώσεις. Θα είναι σταθερά πιστεύω μέσα στην τετράδα στα επόμενα χρόνια. Σήμερα στη Μολδαβία παίζει στην πρεμιέρα της. Εντάξει, θεωρητικά εύκολο το παιχνίδι. Έχει και το Αγγλία-Τσεχία σήμερα. Νομίζω είναι και το πιο έτσι, ενδιαφέρον. Θεωρητικά βλέποντας τα ονόματα παιχνίδι της βραδιάς. Και οι Άγγλοι πάντως έχουν. Πορτογαλία-Ουκρανία. Α, σήμερα είναι και αυτό. Πορτογαλία-Ουκρανία. Εξαιρετικό παιχνίδι. Και αυτό ωραίο παιχνίδι, ναι. Εξαιρετικό παιχνίδι.
Πάντως για τους Άγγλους θέλω να δω πώς θα είναι μετά το Μουντιάλ. Επίσης καλή φουρνιά. Εντάξει, είναι οι Άγγλοι βέβαια, άλλη ιστορία. Η ομάδα της Αγγλίας. Σε κάθε παιχνίδι δεν ξέρεις πώς θα κατεβούν. Συνέχεια κατεβάζουν δηλαδή διαφορετικές εντεκάδες. Ναι, δεν έχουν σταθερές. Στο τελευταίο τους παιχνίδι να δούμε με την Κροατία πώς κατεβήκανε. Ήταν για το Nations League αυτό το μάτι στην τελική φάση κιόλας νομίζω. Που είχαν κερδίσει, ναι, στο Wembley. 4-3-3 διέχνουνε. Με Dyer στο κέντρο, Delph και Barclay. Sterling, Rashford, Kane στην κορυφή. Και εδώ δες ποιότητα τώρα μπροστά, ε. Rashford, Kane και Sterling. Νομίζω ότι εδώ θα τους πήγαινε ένα 4-4-2 με flat, θα τους πήγαινε καλύτερα. Με Kane και Rashford δίδυμο, Sterling αριστερά και έχει ποδοσφαιριστές και ο Barclay μπορεί να παίξει σαν εσωτερικός half. Νομίζω ότι θα τους τέριαζε καλύτερα. Και Loft to Cheek. Μοιάζει πάρα πολύ ποδοσφαιριστές. Από εκεί και πέρα, να πάμε και λίγο στα δικά μας, Τάσο. Αυτό νομίζω εδώ είναι μεγάλη είδηση. Το κομμάτι ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια δεν υπάρχει το Ρωσίδης, Παπασταθόπουλος και Τζιόλης, δηλαδή δεν είναι διαθέσιμοι. Ναι. Δηλαδή κοιτάς την 11 και λες ποιος θα δώσει το σφυγμό της. Φτάνει με τον Ρωσίδη και τον Τζιόλη, εντάξει, όχι για τον Παπασταθόπουλο που ακόμη είναι στο τόπο επίπεδο. Αλλά απ' την άλλη είναι αυτό που συζητούσαμε και προχθές με τον Αντώνη. Το ότι η εθνική ομάδα, στις εθνικές ομάδες μάλλον, οι περισσότεροι έχουμε στο μυαλό μας ότι πάντα πρέπει να καλούνται οι καλύτεροι εκείνη την περίοδο. Έτσι όμως δεν φτιάχνεις ποτέ σύνολο. Αυτό ήταν που έκανε ο Ρεχάγκελ, κόβοντας παίκτες όπως ακόμη και ο Ζήκος, όταν είχε πάει τελικό Champions League. Για να φτιάξει σύνολο, ομοιογενές. Δεν είναι All-Star Game, όπως κάπου το είχε πάρει το μάτι μου σωστά σαν έκφραση. Ναι, δεν είναι All-Star Game η εθνική. Να καλείς πάντα όποιον εντυπωσιάζει εκείνο το μήνα. Ακριβώς. Σίγουρα πρέπει να έχεις να χτίσεις ένα κορμό, μια ομοιογένεια, μια συνοχή. Γιατί αυτοί οι παίκτες τώρα φαντάσου θα βρεθούν να κάνουν μαζί 2-3 προπονήσεις και θα πάνε να παίξουν σημαντικά παιχνίδια. Αν δεν έχουν μια ομοιογένεια που χτίζεται συνέχεια και μέσα σε αυτό πέτας σε κάθε προπόνηση άλλον παίχτη. Προφανώς δεν πρόκειται να χτίσεις ποτέ τίποτα. Και από την ανθρώπινη πλευρά να το πάρεις, δεν μπορούν να δεθούν μεταξύ τους σαν ομάδα, να μάθει ο ένας συνήθειες του άλλου, παίζει και για το διπλανό του μες στο γήπεδο. Αυτό που λες είναι ακόμα πιο σημαντικό. Γιατί σε μια εθνική ομάδα που δεν είναι σύλλογος για να υπάρχει καθημερινότητα, αυτό χτίζεται πολύ πιο δύσκολα. Οπότε χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια και στόχευση για να το καταφέρει. Καλώς κακώς τώρα αυτοί οι παίκτες οι οποίοι φεύγουν από την μια συνήθεια που έχουν την καθημερινότητά τους, που έχουν τις ομάδες τους και ξέρουν πώς βαδίζει η καθημερινότητά τους. Όταν πηγαίνουν για 2 εβδομάδες, για 3 εβδομάδες και είναι μέσα σε ένα άλλο group, σίγουρα θέλουν να αισθάνονται και ότι θα περάσουν καλά εκεί. Δηλαδή στο δωμάτιο, ας πούμε, ποιος θα είναι, ξέρω εγώ, το Ρωσίδης με τον Παπασταθόπουλο. Πολλές φορές είναι μαζί. Θα είναι ο Τζιόλης με τον Ζέκα. Αυτό, άμα δεν έχουν μαζί μία και δεν πέραν καλά σαν γκρουπ, δεν γίνεται να θα βγει και στο γήπεδο αναγκαστικά. Γι' αυτό εκείνη η ομάδα ήταν τόσο πετυχημένη. Και συνέχισε να είναι πετυχημένη. Και γι' αυτό είχαμε αυτές τις αποτυχίες τα πρόσφατα χρόνια προφανώς. Κάτι δεν κάναμε καλά και σε αυτό το τομέα. Αν και εντάξει, όπως πάλι είχαμε επισημάνει στην προχθεσινή συζήτηση για την εθνική. Η τελευταία διαδικασία προκριματικών, ας βγάλουμε το Nations League που ήταν και μια καινούρια διοργάνωση, ήταν όλα διαφορετικά. Αλλάξαμε και τον προπονητή. Στην εθνική των προκριματικών του Μουντιάλ, δεν μπορείς να τις χρεώσεις αποτυχία. Βγήκε δεύτερη σε όμιλο με το Βέλγιο και τη Βοσνία. Σίγουρα. Δηλαδή το στόχο της πέτυχε να περάσει τη Βοσνία. Ήταν και καλή στο μάτς μέσα στο Βέλγιο. Έδωσε κάτι, δηλαδή μια εικόνα για να έχεις να θυμάσαι. Και αποκλείστηκε από την Κροατία που ήταν φιναλίστ. Δηλαδή το πήγε μέχρι εκεί που πήγαινε νομίζω. Την ομάδα που είχαμε, έτσι. Εντάξει, αυτό που είπε προχθές ο Σωκράτης στην εκπομπή στο Tata Football. Δηλαδή, να δούμε λίγο ποιοι είμαστε. Ας κοιτάξουμε λίγο τον εαυτό μας. Δηλαδή, λέμε ότι έχουμε τη Βοσνία ή μπορούμε να σταθούμε με το Βέλγιο. Άμα κοιτάξουμε και δούμε λίγο αυτούς τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι σε αυτές τις ομάδες top. Οι άλλοι έχουν τη σέντεφο τον Τζέκο. Τον Μπιάνιτς, στη μεσαία γραμμή. Έχουν τον Μπιάνιτς, ένα από τους καλύτερους χαφ στον κόσμο. Ναι. Εντάξει, όσο και να θέλεις να μην μειώσεις τους δικούς σου, τη δική σου ομάδα, καταλαβαίνεις ότι η διαφορά είναι τρομακτική. Έτσι είναι. Και τώρα πάλι είμαστε στα δύσκολα, έτσι δεν είναι. Πάλι ουσιαστικά ζητάμε να βγούμε δεύτερη πίσω από τους Ιταλοί, θεωρητικά τα φαβορία για την πρωτιά. Και πάλι έχουμε τους Βόσνιους και έχουμε τους Φινλανδούς που τα τελευταία χρόνια για μένα αυτό είναι απειλούν συνεχώς. Και τους πετύχαμε κι άλλες 2 φορές. Και... Αυτά είναι τα μάτς που πρέπει να πάρει. Όλα τα μικρά παιχνίδια. Αν μπορεί να πάρει όλα τα εισαγωγικά μικρά παιχνίδια. Και να πάει για 4 βαθμούς. Ακριβώς. Και να πάει για 4 βαθμούς με την Βοσνία. Εκεί θα κριθεί και αν τυχόν όντως όπως το λες γίνει αυτό, σίγουρα θα είμαστε εκεί. Γιατί και με την Ιταλία, παρόλο που είναι πολύ πολύ πιο ποιοτική, ξέρεις τι είναι και το κίνητρο, είναι και το φαίνεστε, εκεί δεν τους φοβάσαι. Γιατί λες ότι κάτι θα πάρουν.
Ναι. Αν όχι μέσα εκεί, σίγουρα εδώ. Κάτι θα πάρουν δηλαδή. Δεν θα κάτσουν να καθίσουν να χάσουν. Και ναι. Η Ιταλία δεν είναι και μια ομάδα τώρα που ξαναφτιάχνεται, που κάνει δοκιμές με Μπερνατές και Κιέζα. Από αποτυχία προέρχονται και αυτοί, έτσι, που δεν πήγαν στο Μουντιάλ. Mm-hmm. Τεράστια αποτυχία για μια εθνική ομάδα της Ιταλίας να μην είναι σε παγκόσμιο κύπελο. Που πολλοί νομίζω, δηλαδή δεν είναι λίγοι οι Έλληνες οι οποίοι έχουν ταυτιστεί με την εθνική Ιταλία από την άποψη ότι είναι η ομάδα που στις περισσότερες μεγάλες οργανώσεις υποστηρίζουν. Εγώ είμαι ένας από αυτούς. Μπορεί να το ξέρω, αλλά πραγματικά είναι πολλοί Έλληνες οι οποίοι την υποστηρίζουν από την Ιταλία. Τώρα είδαμε ότι άλλο χωρίς Ιταλία ήταν. Δεν βλέπετε. Βέβαια. Τώρα με αυτές τις απουσίες, νομίζω ότι αν έτσι μπορούμε να κάνουμε μια πρόβλεψη το πώς θα κατεβούνε. Νομίζω ότι ένα σχηματισμό 3-5-2 θα ήταν ιδανικό. Είναι πάντω. Αν δούμε και τα ρεπορτάζ, τον δίνουν γιο από τα πιθανά σχήματα το 3-5-2. Ναι. Ναι, το θέμα είναι τα πρόσωπα. Ακόμη δεν φαίνεται να έχει καταλήξει ένα Σιάδη. Σήμερα είναι και η τελευταία προπόνηση, εκεί θα δείξει περισσότερα. Το καλό τώρα είναι με το καλό. Έτσι όπω έγινε καλό. Ότι εφόσον έχει καλέσει τον Κολοβέτσιο, φαντάζομαι ότι στην άμυνα αυτό που δεν βγαίνει σίγουρα είναι ο Σιώβα. Ναι. Γιατί είναι, έχει όλα τα παιχνίδια γεμάτα στην πριμέρα. Τα έχει παίξει είναι, όλα. Βασικός, ναι. Φαντάζομαι θα πάει με τριάδα με Σιώβα, Ριζβάνι, Κολοβέτσιο, που στις ομάδες τους όλοι ξέρουν να παίζουν με τρεις. Ο Κολοβέτσιο Παθηναϊκό τα περισσότερα παιχνίδια θα έχει παίξει με τριάδα ο Δόνης. Ο Ριζβάνις έχει παίξει πολλές φορές με τρεις στον Ατρόμητο. Ναι. Ο Σιώβας επίσης και εκεί παίζουν ένα 3-4-3 σε σχηματισμό. Μπροστά τους. Νομίζω ότι θα πάει με Σάμαρη και Ζέκα. Στις πτέρυγες, ναι. Μπακάκης και Κούτρης. Μπροστά τους θα είναι από τη τριάδα στο κέντρο ο Φορτούνης και μπροστά Μήτρογλου με Δόνη. Νομίζω ότι τα χαρακτηριστικά των παιχτών έτσι είναι. Δηλαδή μπορούν να παίξουν. Παίζει σενάριο για Μήτρογλου με Κουλούρη ή Κολοβό δίπλα του πάντως. Με βάση τα ρεπορτάζ πάντως. Ο Κουλούρης, ναι, σίγουρα θα είναι ένας ποδοσφαιριστής που πρέπει να πάρει τώρα ευκαιρίες. Γιατί είναι σε πολύ καλό φεγγάρι. Απλά, αν θέλεις να βάλεις λίγο με διαφορετικά χαρακτηριστικά σεντερφόρ, να μην είναι και ίδιο στο ίδια κοψιά, ο Δόνης έχει πολύ ταχύτητα. Έχει το ένα με έναν. Νομίζω ότι σαν διάδα με τον Μήτρογλου ταιριάζει καλύτερα από ότι με τον Κουλούρη. Αλλά φυσικά, εντάξει, αυτό είναι και επιτέλους έχουμε και μπορούμε να λέμε ότι έχουμε πέραν του Μήτρογλου και άλλον σεντερφόρ που μπορούμε να βασιστούμε πάνω. Γιατί σε πολλά παιχνίδια, αν δεν σκοράρει ο Μήτρογλου, δεν ξέραμε πώς θα πάει η μπάλα μέσα. Εντάξει, έχει και απώλειες. Από αυτή την αποστολή, από αυτές τις κλήσεις. Λείπουν πολλοί παίκτες λόγω τραυματισμών όπως ο Μαντάλος, ο Πέλκας, ο Παπασταθόπουλος που μάλλον δεν θα είναι έτοιμος να αγωνιστεί. Αλλά εντάξει, είναι πάντα όταν βλέπεις μια καινούργια εθνική έχει ενδιαφέρον. Βέβαια τα τελευταία χρόνια όχι τόσο. Την έχει απαξιώσει ο κόσμος. Εντάξει, δεν την αγαπάει ο κόσμος στην εθνική. Δηλαδή περισσότερο αγαπάνε τις επιτυχίες. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Το τι συμβαίνει εκεί. Είναι αλήθεια αυτό. Πολύ σε αυτό για μένα έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνη όμως και η ίδια εθνική ομάδα. Από ποια που το λες αυτό. Δεν έχει καταφέρει ακόμη και μετά την επιτυχία του 4 να τη διαχειριστεί ώστε να κρατήσει, να χτίσει κοινό, να δέσει τον κόσμο μαζί της. Δηλαδή, δεν ξέρω, είναι μεγάλη ζήτηση βέβαια και σύνθετη, αλλά φταίει και η ίδια, ο ίδιος οργανισμός γύρω από την εθνική ομάδα που δεν το έχει πετύχει αυτό. Σίγουρα, αλλά νομίζω ότι αυτό ειδικά την εποχή Σάντος. Που αν θυμάσαι υπήρχαν, ειδικά τότε με το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, με Τζαβέλα, Κλάους, πώς θα είναι, με φορτούλιδες και δεν σημαίνει. Ναι, αν στην ουσία αν θα περαστεί αυτή η κόντρα των συλλόγων, αν θα περαστεί μέσα στα αποδυτήρια της Εθνικής. Εκεί ήταν η μαγιά του Σάντος και των ανθρώπων της τότε Εθνικής, που είπε ότι παιδιά δεν είναι άλλο κομμάτι. Είχε τα πρόσωπα όμως, είχε πρόσωπα όπως ο Σάντος. Από εκεί και μετά, όταν έφυγε ο Σάντος, από εκεί και μετά ουσιαστικά έχουμε να δούμε κάτι αξιόλογο. Από το 10 και μετά δεν έχουμε δει κάτι. Εντάξει, ήταν και το γύρο του 12 που επιτυχημένη η μπορεί να χαρακτηριστεί η πορεία. Από τη Γερμανία αποκλειστήκαμε στα πρώτα τελικά. Αλλά δεν έχουμε σημεία αναφορά στο παρελθόν. Σίγουρα, αλλά νομίζω ότι τώρα, δηλαδή αν θα λέγαμε ότι ένα χαρακτηριστικό έχει ο Αναστασιάδης, είναι αυτό. Που να μπορεί να παίζει με την ψυχολογία των παιχτών. Δηλαδή από τακτικά θέματα, από τέτοια θέματα είναι παροχημένος. Πολύ πίσω. Το πιο πιθανό είναι να του βάζει να παίζουν 5-2 και κατευθείαν μετά μέσα κάποια αγωνιστικά παιχνίδια. Στο κομμάτι της ψυχολογίας όμως νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλός και το έχουν πει ήδη οι ποδοσφαιριστές. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα για τον Αναστασιάδη και για το τι μπορεί να περιμένουμε να δούμε σαν εικόνα από αυτή την ομάδα και το πώς μπορεί να διαχειριστεί αυτό το σύνολο που έχει. Μετά το διάλειμμα όμως, να πάμε στο break
Και επιστρέφουμε εδώ στο ανάλυσέ το by Repress. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ακούτε πάντα Libero 107,4 φυσικά. Ανάλυσέ το by Repress.gr. Είμαστε ενεργοί σε Facebook, Instagram, Twitter. Πού αλλού τόσο. Όσο νούβο και, και το site μας, το Repress.gr θα είναι στον αέρα για να έχουμε πολύ περισσότερο υλικό εκεί. Προς το παρόν, μπαίνετε στη σελίδα στο Facebook, κάνετε το like σας. Στο Instagram, στο Twitter μας ακολουθείτε για να βλέπετε και τα βίντεο και τις εικόνες και όλο το πλούσιο υλικό από την ομάδα του Repress με αναλύσεις και άλλα ωραία ποδοσφαιρικά. Τα πάντα έχει ποδοσφαιριστές μέσα, δηλαδή και για τον Τελίκτη η ανάλυση που έχει γίνει είναι φοβερή. Για τον Μιλιτάο τώρα της Πόρτο που τον παίρνει η Ρεάλ. Γενικά έχει πάρα πολλά παιχνίδια τα οποία θα έχουμε αναλύσει έτσι εντελεχώς. Και νομίζω ότι για όποιον πραγματικά ενδιαφέρεται για να μάθει πέντε πράγματα περισσότερα από όσα γίνονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο πραγματικά, είναι ιδανική συνταγή. Ναι, έτσι. Όχι επειδή είμαστε εμείς. Όχι, εντάξει, και όταν λείπουμε τα ίδια λέμε για μας. Ναι, εντάξει, είπαμε, καθαρά ποδοσφαιρικά ασχολούμαστε. Από εκεί και πέρα είχαμε μείνει στη συζήτηση για τον Άγγελο Αναστασιάδη και το πώς ουσιαστικά καταφέρνει κυρίως σε ομάδες που δεν τις βρίσκει σε καλή περίοδο να έχει όλα τα υλικά έτοιμα, αλλά αντίθετα όταν βρίσκει σύνολα που ψάχνονται κατά κάποιο τρόπο, που δεν έχει δηλαδή όλο, δεν βρίσκει ιδανικό περιβάλλον, εκεί καταφέρνει να δράσει, να κάνει δουλειά. Είδαμε στον ΠΑΟΚ το νομίζω περιέγραψες την εθνική με όσα είπες. Δηλαδή το κομμάτι αυτή τη στιγμή, το πώς βρίσκεται η εθνική είναι ακριβώς αυτό, μια τέτοια κατάσταση. Βέβαια εδώ είναι το ζήτημα ότι είχε δουλέψει στην Εθνική Κύπρο, αν δεν κάνω λάθος, μόνο έτσι, από σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Εντάξει, δηλαδή δεν έχει διαχειριστεί αντίστοιχη κατάσταση σε εθνική ομάδα όπως τώρα. Ήταν βέβαια το όνειρό του πάντα, το είχε δηλώσει πολλές φορές ότι να δουλέψει στην Εθνική Ελλάδος. Να δούμε τώρα πώς θα καταφέρει στο σημείο που τη βρίσκει. Έχει το υλικό. Για μένα έχει πρόσωπα, έχει παίκτες επίπεδο εθνική. Σίγουρα, αλλά αν τυχόν, εντάξει, έχει παίκτες επίπεδο, απλά να αναλογιστούμε τους αντιπάλους μας, καταλαβαίνουμε ότι είμαστε ένα κλικ κατώτεροι. Σαφώς. Αλλά θέλω να πω. Υπάρχει ατομικά η ποιότητα και το ταλέντο για να μπορέσει να χτίσει κάτι πάνω σε αυτό. Σίγουρα. Από εκεί και πέρα είναι άλλα τα προβλήματα κυρίως που δεν οδηγούν σε αυτό το αποτέλεσμα. Γενικά νομίζω ότι ο κόσμος περιμένει απλά να δει κάτι. Κάτι. Ότι να του δώσει πάλι ένα κίνητρο να ασχοληθεί. Ότι υπάρχει μια ομάδα η οποία πιστεύει στον εαυτό της, ότι είναι μια ομάδα που ξέρει τις αδυναμίες της, ωστόσο όμως μπορεί να πάρει κάποιο αποτέλεσμα με έναν τρόπο που ίσως να μην είναι και τόσο ορθόδοξος όπως το 4. Αλλά να δει ότι πράγματι μέσα από τη δουλειά κάτι θα βγει. Κάτι θα βγει. Αυτό. Θα δούμε. Θεωρητικά το αυριανό παιχνίδι είναι λουκούμι που λέμε για πρεμιέρα. Έτσι, να ξεκινάς κόντρα στο Λιχτενστάιν. Εντάξει. Πρέπει να. Υπάρχει το πρέπει βέβαια ότι οπωσδήποτε χρειάζονται τρεις βαθμοί. Δεν χωράει στο μυαλό κανενός να ξεκινήσει με γκέλα, γιατί μετά θα γυρίσουμε πάλι πίσω. Και από νωρίς θα μπούμε σε δύσκολη κατάσταση. Το άλλο μάτς, το επόμενο, της Τρίτης είναι το μάτς κλειδί για τον Όμιλο, μέσα στη Βοσνία. Ξεκινάς τώρα, παίρνεις τρεις βαθμούς και μετά πηγαίνεις, τι να πω, για να πάρεις την νίκη θα είναι θα πηγαίνεις για να παίξεις έτσι, ένα παιχνίδι που να είσαι σοβαρός και να μην ιτηθείς. Και σε ρωτώ εγώ τώρα, Τάσο, είσαι ο Αναστασιάδης. Έχεις αυτή τη βδομάδα, από τη Δευτέρα που ξεκίνησε η προετοιμασία. Ας αφήσουμε το τακτικό κομμάτι, το πώς δουλεύεις στις προπονήσεις. Γιατί είπες και πριν ότι οι τακτικές του Άγγελου είναι λίγο παροχημένες όσον αφορά το σύγχρονο ποδόσφαιρο και στην εξέλιξη. Πιάνεις τις ομιλίες. Τι τους λες για το Λιχτενστάιν, για τη Βοσνία, για όλη την προγραμματική διαδικασία που ξεκινά, πού επικεντρώνεσαι? Τίποτα. Νομίζω ότι θα προσπαθήσει να τους βγάλει από μέσα τους πραγματικά το εθνικό στοιχείο. Δηλαδή το ότι να γίνουν μια ομάδα η οποία θα αγαπήσει την εθνική και το εθνόσημο. Και να αφήσουν τα συλλογικά κατά μέρος για την εθνική πραγματικά να την επαναφέρουν στην κατάσταση που υπήρχε πριν από 4-5 χρόνια. Αυτό και επειδή ο Άγγελος σε ομιλίες και τέτοια από όσα γνωρίζουμε είναι πολύ καλός και γνωρίζει να ξυπνάει δηλαδή το εγώ στον ποδοσφαιριστή, θα το καταφέρει. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα δούμε ποτέ μια αδιάφορη εθνική. Δηλαδή μια ομάδα που όπως ήταν στα τελευταία μας που έχανε και κάπως με κατεβασμένα τα χέρια ή που την είχε πάρει μπάλα σε αυτή την, το ότι δεν μας βγαίνει τίποτα και δεν φταίμε εμείς και βλέπετε και στην ΕΠΟ τι γίνεται. Ναι. Νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι δεν πιστεύω ότι θα έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Είναι το μοναδικό, είναι το στοιχείο του, πώς να το πω. Ναι. Αυτό είναι. Ναι, όμως τώρα εδώ, σε αντίθεση με όλα αυτά, εφόσον υπάρχει άποψη ότι είναι παροχημένος στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, στο τακτικό κομμάτι,
στο πώς να λειτουργήσει σε μια ομάδα έτσι, με όλα, ό,τι αυτό περιποθέτει, πώς μπορεί να εμπνεύσει ποδοσφαιρικά παίκτες όπως ο Παπασταθόπουλος, ο Μανολάς που θα έρθει στην πορεία, παίκτες επίπεδου υψηλού κατά ψέματα παίζουν, ο Μήτρογλου, παίζουν στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχουν παραστάσεις επίπεδου, πώς μπορούν να ταιριάξει εκεί, να αναδέσει το γλυκό. Αυτό είναι στο χέρι του. Αυτός ξέρει τον τρόπο με τον οποίο θα τους εμπνεύσει και θα τους δώσει κίνητρο για να πραγματικά να θέλουν να κερδίζουν. Να θέλουν σαν ομάδα πρώτα για τους ίδιους να περνάνε καλά, να είναι μέσα, στο σύλλο, μέσα στην εθνική, να αισθάνονται ότι δεν θα πάω να κάνω μια αγκάρια. Όπως δηλαδή αυτό που μας μετέφερε προχθές ο Σοκράτης, ότι πηγαίνω να παίξω εθνική και έχω μια τρομακτική πίεση και δεν έχει πίεση στην Arsenal. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα δεν είναι. Δηλαδή έρχεται και έρχεται με το ζόρι. Αντί να έρχεται και να λέει: πάω να παίξω στην εθνική, γιατί εκεί θα βρω τον συμπαίκτη μου, τον Μανολά, τον συμπαίκτη μου, τον Φορτούνη, τα παιδιά που τους γουστάρω και θέλω να παίξω μαζί τους, να πάμε για την εθνική, να τη φτάσουμε στο Euro. Αυτό δούμε. Είναι. Και νομίζω ότι θα το καταφέρει, ειλικρινά το λέω. Δουλειά αυτό. Θα το καταφέρει, λες εσύ. Είμαι πολύ αισιόδοξο. Όχι για το. Είμαι αισιόδοξο ότι θα δούμε πραγματικά κάτι. Δεν θα είναι αδιάφορη αυτή η εθνική. Δεν το πιστεύω πάρα πολύ αυτό. Για την πρόκριση, αισιόδοξη. Όχι, εκεί δεν μπορούμε να το ξέρουμε, γιατί εκεί έχουν ποδοσφαιριστές τώρα Τζέκο και πόσοι άλλοι στην εθνική Ιταλία. Τι να πεις, εκεί μπορεί να κάνεις ένα φοβερό παιχνίδι. Είναι ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής από το πουθενά μπορεί να σε τελειώσει. Όπως και ο Λουκάκο, αν θυμάσαι, στο μάτς με την Βέλγιο-Ελλάδα, πως ο Κράτης τον είχε πάει εξαιρετικά σε όλο το μάτς. Βρήκε μία φάση σε όλο το σημείο και σου έκανε τον γκολ που κερδίσανε. Να δω οι Ολλανδοί, εντάξει, και οι Λευκορώσοι. Τραγική, βλέπουμε τώρα τα γκολ, ε. Μέμφις. Όχι, η Ολλανδία, παιδιά, νομίζω θα είναι το επόμενο. Η επόμενη εθνική που θα μας κάνει να τη βλέπουμε. Είμαστε στο διεθνές επίπεδο. Υπάρχουν εθνικές που περιμένουμε πολλά. Και υπάρχουν εθνικές που έχει κλείσει ο κύκλος. Και νομίζω για την επόμενη πενταετία θα είναι σε τέτοια κατάσταση, όπως η Γερμανία για παράδειγμα. Η Ισπανία. Οι Ιταλοί που έρχονται από αποτυχία και ακόμα ψάχνονται. Αλλά υπάρχει η Αγγλία, η Γαλλία, η Ολλανδία που έχουν πολύ ταλέντο. Όλοι είναι κάτω των 25. Οι ταλαντούχοι, τα πρώτα ονόματα, τα πρώτα βιολιά που βγαίνουν μπροστά. Και περιμένεις να πρωταγωνιστείς στο επόμενο. Το κίνητρο είναι τώρα. Το κίνητρο. Νομίζω ότι η Αγγλία έχει το μεγαλύτερο κίνητρο, γιατί παραδοσιακά δεν τα πάει καθόλου καλά με την εθνική της ομάδα. Αλλά αυτή η ποδοσφαιριστές που έχει τώρα κράτησε τον ίδιο προπονητή. Σημαντικό. Βέβαια, πολύ σημαντικό, γιατί είναι αυτό που λέγαμε. Δηλαδή, ξέρει ο Κέιν θα φύγει από το Λονδίνο, από την Τότεναμ και θα πάει να κάνει προπόνηση με ένα. Και θα συναντήσει ανθρώπους που αισθάνονται οικεία μαζί τους. Δεν θα είναι μια κατάσταση πρωτόγνωρη. Αυτό είναι τώρα που για εμάς, όσον αφορά τη δική μας εθνική, πρέπει να χτίσει ο Άγγελος. Και νομίζω ότι, ειλικρινά το πιστεύω, ότι έχει τον τρόπο να χτίσει μια ομάδα με συνοχή. Τώρα, αυτό θα είναι και αρκετό για να φέρει το αποτέλεσμα, είναι άλλο κομμάτι. Να το δούμε, αρχίζει γερμανής από αύριο. Να πάμε λίγο να δούμε ξανά πιο συγκεκριμένα λίγο την εντεκάδα, με βάση τα ρεπορτάζ όπως αναφέραμε που υπάρχουν. Δύο τα πιθανά σχήματα, 4-2-3-1 και 3-5-2, έτσι. 3-5-2 το είπαμε, νομίζω ότι. Ναι. Στο 4-2-3-1 μας δίνουν το Βλαχοδήμο κάτω από τα δοκάρια. Από εκεί και πέρα, στην άμυνα θα είναι ο Σιώβας, ο Ρισβάνης, νομίζω. Ο Σιώβας θα είναι ο σίγουρος, όπως είπες. Και στην περίπτωση που πάει με δύο στόπερ θα είναι ο Ρισβάνης δίπλα του και όχι ο Κολοβέτσιος. Κολοβέτσιος που δεν είναι και στα καλύτερα του δικά του τελευταίο διάστημα, αλλά πράγματι. Είναι μια επιλογή που σήκωσε κουβέντα. Γιατί τον επέλεξε και πώς. Βέβαια, κλείθηκε εκ των υστέρων λόγω της απώλειας του Μάνταλου. Δεν ήταν στο αρχικό πλάνο. Εν πάση περιπτώσει, στα άκρα θα είναι Κούτρις μπακ όπως και να έχει, είτε στο 3-5-2 ως full back είτε στο 4-2-3-1 ως πλάγι back. Από εκεί και πέρα, Σάμαρη Ζέκα στη μεσαία γραμμή, Φορτούνης, Μήτρογλου στην κορυφή και στα πλάγια υπάρχουν ο Μπακασέτας, ο Δόνης, ο Μασούρας και ο Κολοβός. Τι θα επέλεγες από αυτήν την τετράδα, ποιους δύο? Άμα είναι να βάλω στην τριάδα μπροστά, έτσι όπως είναι τα πράγματα, νομίζω εντάξει, ο Μήτρογλου προφανώς στην κορυφή δεν κουνιέται. Με Δόνη αριστερά και Μασούρα δεξιά θα πήγαινα. Δόνη αριστερά, Μασούρα δεξιά. Μπακασέτας, Κολοβός νομίζω ότι δεν έχουν. Εντάξει, ο Κολοβός δεν τον έχω παρακολουθήσει τόσο πολύ, αλλά με βάση την εικόνα που έχω, δεν είναι κάτι το εξειδικευμένο. Νομίζω ότι οι Δόνης και ο Μασούρας έχουν τον πρώτο λόγο. Ο Μασούρας είναι σε πολύ καλό φεγγάρι πάντως. Καλός ποδοσφαιριστής. Και πιστεύω θα βοηθήσει πολύ και αργότερα. Στο 3-5-2. Εντάξει, όχι, νομίζω ότι αν αναλογιστούμε λίγο τα δύο συστήματα, ότι πολύ,
πολύ πολύ καλύτερα θα αγωνιστούμε με το 3-5-2. Λες να τον προτιμήσεις. Βέβαια είναι μάτς που νομίζω αποτελεί και μια πρόβα. Δηλαδή να μπεις και με καλή ψυχολογία, να κερδίσεις ένα 3-4-0 ας πούμε το Λιχτενστάιν. Θεωρητικά εύκολα τα λέμε. Τέσσερις γραμμές αυτά γίνονται εύκολα. Άμα δεν παίξεις δεν έχει συμβαίνει τίποτα. Ναι. Αλλά θεωρητικά σε κόντρα σε αδύναμο αντίπαλο και υπάρχει μετά στο μυαλό όλων φυσικά το μάτι της Τρίτης. Να υπάρχει μια διαχείριση εκεί αν θέλεις να πάει με το ίδιο σχήμα, να κάνει και ίσως κάποια δοκιμή μετά το δεύτερο ημίχρονο να του βγει το μάτς. Γιατί στο πλάνο εκείνο το μάτς είναι που να τελειώνουμε με αυτό, να πάρουμε τους βαθμούς, να φύγουμε, να πάμε να παίξουμε με τους Βόσνιους. Σίγουρα για να γίνει αυτό όμως, επειδή είναι πολύ λίγος ο χρόνος των παιχνιδιών, επειδή δεν έχει χρόνο να δουλέψει, δεν έχει φιλικά να κάνει, νομίζω ότι το σύστημα που πρέπει να παίξει είναι αυτό που θα παίξει και, και με τη Βοσνία. Τόσο ώστε να εξοικειωθούν οι ποδοσφαιριστές με το σχηματισμό. Να καταλάβουν, να βρεθούν μεταξύ τους. Ναι. Τώρα μιλάμε για Κολοβέτσιο, Σιώβα, Ριζβάνι. Άμα έρθει ο Μανολάς και ο Παπασταθόπουλος που τα συστήματα τα έχουν παίξει πολλές φορές και είναι άλλο επίπεδο ποδοσφαιριστές. Αλλάζει όλη η κουβέντα. Ναι. Αλλά νομίζω ότι το 3-5-2 γενικά, επειδή είμαστε και πολύ καλοί όσον αφορά την αμυντική μας προσέγγιση, νομίζω ότι είναι ένα σύστημα που μας ταιριάζει σαν εθνική ομάδα. Και το Euro, ας πούμε, όταν πήγαμε τότε, πολλά παιχνίδια είχαμε τριάδα στην άμυνα. Ναι. Να το δούμε αύριο τι θα επιλέξει. Εντάξει, πολλά είπαμε, θα καθαρίσουμε και σήμερα το απόγευμα που είναι η τελευταία προπόνηση εθνικής στο Λιχτενστάιν. Εντάξει, μεγάλο ερωτηματικό. Αλλά έτσι βλέπω και το άκουγα τον Σπυρόπουλο έτσι που έχουν μια αδειμονία για να ξεκινήσουν τα παιχνίδια, να μπουν μέσα, να πάρουν λίγο κλίμα, τι συμβαίνει, να βρούμε τα καλά μας, τα στραβά μας. Εμένα μου αρέσει η εθνική και νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να ασχολούμαστε παραπάνω. Δηλαδή εντάξει, το συλλογικό ενδιαφέρον σίγουρα είναι μεγάλο, όλοι έχουν τις ομάδες τους και όλοι, απλά δεν πρέπει αυτό νομίζω να δηλητηριάζει έτσι την εθνική. Οι Ιταλοί δηλαδή πώς την εθνική τους τη σέβονται ανεξαρτήτου ομάδας. Και έχουν και ένα πρωτάθλημα που οι κόντρες και τέτοια είναι πάρα πολύ μεγάλα. Όχι μόνο οι Ιταλοί, δες τους Άγγλους. Δες τι γίνεται στην Αγγλία. Εντάξει. Είναι ο τρόπος ο διαφορετικός που αντιλαμβάνονται το ποδόσφαιρο. Εκεί ξεκινάει η εθνική παιδεία. Ναι. Εμείς ο φανατισμός σε εμάς έχει εισχωρήσει πάρα πολύ σε όλα τα κομμάτια. Αλλά σου ξαναλέω, είναι μεγάλη κουβέντα γιατί είναι και πολλά τα λάθη στη διαχείριση όλου του οργανισμού που λέγεται εθνική ομάδα. Από τους ποδοσφαιριστές μέχρι όλο το επιτελείο εξαγωνιστικά, νομίζω που έχει κάνει λάθη. Στο πώς δεν εκμεταλλεύτηκε ουσιαστικά την επιτυχία του 4. Για να κερδίσει πράγματα από πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν εκεί, να δώσει και στις επόμενες γενιές, αν θέλεις, το παράδειγμα. Αλλά εις βάθος, όχι το πώς το έχουμε απλά να το θυμόμαστε, ότι κάναμε το έπος και από τότε τι. Κοίταξε, μετά το έπος. Η εθνική για μια εξαετία, αυταετία ήταν σε πολύ καλό επίπεδο. Ναι, εγώ νομίζω ότι μετά από την εποχή Σάντος και μετά είναι που κατάρρευσε όλο το κομμάτι. Άλλαξαν και πρόσωπα, γίνανε πράγματα που έκαναν βήματα πίσω. Νομίζω η ανισονομία είναι αυτό που περισσότερο σαν φιλάθλους μας κάνει να ιδιάζουμε την εθνική. Δηλαδή η ανισονομία που έχει περαστεί σε εμάς. Ότι λειτουργούν με βάση το θέλω τον μάνατζερ, ότι λειτουργούν με βάση τις χάρες που κάνουν στους συλλόγους, να πάρω παίχτες από την Ξάνθη, να πάρω παίχτες από τον Λεβαδιακό, για να μην πω άλλα νόματα. Λοιπόν, αυτό είναι κομμάτι λανθασμένο η διαχείριση από πλευράς εθνικής, έτσι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σίγουρα, αλλά αυτή η ανισονομία νομίζω ότι, ναι, την εποχή εκείνη που λες, ναι, δεν μας έδωσε δικαιώματα η ΕΠΟ, έδωσε δικαιώματα. Και νομίζω γι' αυτό τώρα το λέω ότι από όσο έχουμε τουλάχιστον από τον Αναστασιάδη, δεν είναι ο προπονητής ο οποίος κάνει τέτοια χατήρια. Μπορεί να πέφτω έξω, αλλά μέχρι στιγμής τα δείγματα που έχει δώσει δεν είναι τέτοια που λες ότι του μπορούν και του περνάνε οι υπόλοιποι πράγματα για τις επιλογές του. Ναι. Τώρα επηρεάζεται λίγο, επηρεάζεται πολύ. Ξέρεις, αυτά είναι και λίγο. Καλά, ναι, εννοείται. Και στο πώς θα αντιλαμβάνεται ο καθένας. Θα δούμε. Έχει ενδιαφέρον πάντως που ξεκινάει αύριο αυτή η προκριματική φάση. Εντάξει, κάθε πρεμιέρα έχει ενδιαφέρον σε κάθε διοργάνωση, όποια και είναι αυτή. Έτσι, για όσους θέλουμε μόνο ποδόσφαιρο να βλέπουμε, ξέχωρα από τα υπόλοιπα, πάντα έχει ενδιαφέρον. Βρίσκουμε κάτι να μας τραβήξει ενδιαφέρον. Αν και εντάξει, τώρα θα προτιμούσαμε να έχει πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να έχει και Champions League μέσα εβδομάδα. Μας πήγε λίγο πίσω. Δεν πειράζει, άσε αυτοί που είναι να ξεκουραστούν, να καθαρίσουν λίγο το μυαλό τους από την πίεση. Χρειάζεται τώρα. Δηλαδή, ειδικά για πιο διψασμένοι για το φινάλε. Ειδικά για συγκεκριμένα τώρα για εμάς εδώ και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης είχαν τις τελευταίες αγωνιστικές πολύ πίεση στα παιχνίδια τους. Ναι. Είναι καλό,
να ηρεμήσουν λίγο έτσι ψυχοπνευματικά και να μπουν με περισσότερη όρεξη για την τελευταία έτσι, για την τελευταία ευθεία. Θα δούμε, θα δούμε. Έχει πάντως και άλλα παιχνίδια αύριο και σήμερα. Να ρίξουμε μια ματιά στο πρόγραμμα λίγο, Τάσο. Σήμερα έχει, είπαμε, το Βουλγαρία, Μαυροβούνιο, Αγγλία, Τσεχία, Πορτογαλία, Ουκρανία. Αυτά τα δύο, Αγγλία, Τσεχία και Πορτογαλία, Ουκρανία είναι που τα υπόλοιπα είναι μάτια. Δίνουν όλο το ενδιαφέρον. Τα άλλα είναι, ναι, Λουξεμβούργο, Λιθουανία, Μολδαβία, Γαλλία. Και εδώ ίσως βρούμε κάτι ενδιαφέρον με τους Γάλλους. Ανδώρα, Ισλανδία και Αλβανία, Τουρκία. Είναι τα άλλα μάτια τη σημερινή ημέρα. Ο Κάτσι. Νομίζω ότι είναι στην αποστολή. Και ο Μπάσα είναι του Άρη σίγουρα. Ο Μπάσα νομίζω είναι και από τα βασικά στελέχη της Εθνικής Αλβανίας. Χθες έπαιξε και ο Κόρχουτ στην Ουγγαρία, πλευρά Άρη. Έχει και ο Πάοκ διεθνείς αρκετούς. Έτσι. Νομίζω είναι και ο Ίγκανσον στην Ισλανδία που παίζει σήμερα. Έχω την εντύπωση πως είναι. Αυτό εντάξει, ήταν σε όλες τις κλήσεις. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ο Ίγκανσον νομίζω είναι σε όλες τις κλήσεις. Και στο Μουντιάλ ήταν. Αλβανία στο τελευταίο του παιχνίδι και στην Ουαλία, τώρα αυτό δεν θέλω να δω. Αυτά ήταν για το Nations League νομίζω τα τελευταία παιχνίδια, έτσι. Έχει παιχνίδια και αύριο έχει παιχνίδια. Δευτέρα ξεκινάει μετά, από την Κυριακή ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική. Εντάξει. Πορτογαλία-Πολωνία στο τελευταίο της παιχνίδι. Για το Nations League, ε. Ήταν που δεν τα είχαμε και πολύ καλά σε αυτή την οργάνωση οι Πορτογάλοι. Θα δούμε. Τώρα νομίζω όμως ότι έχουν τον Ρονάλντο. Έχει ξανακλήσει. Αυτό βλέπω, ότι στα τελευταία της παιχνίδια δεν είχε τον Ρονάλντο. Κατευθείαν ναι, δεν τον είχε καλέσει το Nations League. Πόσοι αποτυχίες είναι εμφανείς μόλις λείπει ο Κριστιάνο. Είναι όπως και ο Μέση τώρα, βλέπεις τι πανηγύρι γίνεται εκεί που έχει ξανακληθεί στην εθνική, έτσι. Και βίντεο και υποδοχές και κακός χαμός. Είναι ο Μέση. Όσο υλικό και να έχει η Αργεντινή, έχει παίχτες τρομερούς η Αργεντινή, έτσι. Αλλά είναι ο Μέση. Είναι ο Μέση και άλλοι. Εντάξει, νομίζω ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές στις ομάδες τους, θέλοντας και μη, στις εθνικές ομάδες τους, έχουν μεγαλύτερο βάρος. Γιατί πάντα τους συγκρίνουν με ποδοσφαιριστές προηγούμενων ετών, οι οποίοι είχαν πολύ μεγαλύτερη. Για το Μέση, αυτό που τον βαραίνει είναι που δεν καταφέρει να κάνει κάτι όπως ο Μαραντόνα, φυσικά, έτσι. Εντάξει, μπορείς με την Μπαρτσελόνα, εντάξει, μεγάλη κουβέντα είναι αυτή. Για μένα δεν είναι μόνο απλή και το πότε και το γιατί. Κάποιοι ποδοσφαιριστές δεν είναι τυχαίο το ότι ξεχωρίσανε σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Αυτό που έχει κάνει ο Μαραντόνα νομίζω δεν θα επαναληφθεί ποτέ από κανέναν. Είτε ο Μέση πάρει το Μουντιάλ, είτε όχι, δεν σημαίνει ότι θα ξεπεράσει τον Μαραντόνα. Αυτό που έκανε ο Μαραντόνα έγινε μία φορά και δεν πρόκειται να ξαναγίνει ποτέ. Δηλαδή είσαι στο δίλημα παντός Μαραντόνα. Όχι, δεν παρακολουθώ, δεν είναι τέτοια. Είναι κορυφαίοι. Όπως ήταν και ο Κρόιφ, δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις ζυγαριά τι ήταν ο Πελέ, ο Κρόιφ, ο Μαραντόνα, ο Ζιντάν, ο Κριστιάνο τώρα, ο Μέση, σε μια έτσι, τέτοια κουβέντα. Ναι, αρέσουν όμως τον κόσμο αυτά τα παιχνίδια, τα διλήμματα. Δεν έχουν σωστούς παράγοντες, κατάλαβες. Μαραντόνα ή Μέση. Ωραία κουβέντα, απλά δεν μπορείς να το βάλεις στη ζυγαριά. Μετά βάζεις τη διάρκεια. Πόση διάρκεια είχαν όλοι οι προηγούμενοι. Θα σου πει όμως ο φίλος του Ρονάλντο. Τώρα εγώ κάνω το συνήγορο διαβόλου. Ο άλλος πήρε 3 Champions League σειρά. Πήρε Euro με την Πορτογαλία. Όχι μια ομάδα που έχει το βάρος της Αργεντινής. Έτσι. Σωστά. Πήρε, βέβαια δεν ήταν στο τελικό ο Ρονάλντο. Είχε βγει στο πρώτο 20 λεπτό που είχε τραυματιστεί. Για πες εσύ τώρα. Εντάξει, εσύ θα μου πεις ότι τους πέρασες στον ημιτελικό. Εντάξει, ναι, έκανε πράγματα και θάματα. Εγώ θα σου πω ότι αν πάρει και Champions League και με άλλη ομάδα, με τη Juventus δηλαδή φέτος. Θα σου πει και ο φίλος του Μέση μετά, όμως ο άλλος παίρνει τόσα πρωταθλήματα κάθε χρόνο. Δεν είναι θέμα τίτλων. Δηλαδή το πηγαίνουμε πολύ σε θέμα τι έχει πάρει ο ένας και τι έχει πάρει ο άλλος. Αντί να βλέπουμε κάθε Κυριακή τι κάνει ο καθένας. Φυσικά τώρα ο καθένας στις ομάδες τους είναι μεγάλοι ποδοσφαιριστές και από εκεί πέρα είναι υποκειμενικό. Ποιος αρέσει σε ποιον. Και εγώ θα σου πω ότι στην Εθνική Πορτογαλία είχαν προπονητή τον Σάντος. Ένα κοινικό άνθρωπο ο οποίος ξέρει να παίρνει αποτελέσματα. Οι άλλοι είχαν τον Σαν Πάολι. Που εντάξει, όπως και να το κάνουμε, είναι άλλης φιλοσοφίας. Ναι. Ξέρεις, είναι όλα συγκρίσεις οι οποίες δεν οδηγούν πουθενά. Δεν είναι καθαρά ποδοσφαιρικές. Ναι, ακριβώς. Δεν μπορείς να βάλεις τώρα τους παράγοντες. Ή το πώς παίζανε τη δεκαετία του 80, πραγματικά τα μαρκαρίσματά τους ήταν πολύ πιο σκληρά από αυτά που παίζουν τώρα. Τώρα κοντεύουμε να γίνουμε μπάσκετ, η επαφή να γίνει φάουλ. Ναι. Τότε, αν μιλήσεις με κάνα στόπερ του 80, θα σου πει ότι φίλε, όμως, δύσκολο να περάσουν και οι δύο. Τώρα όμως το πώς έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο και με το σκάουτινγκ που έχει αναπτυχθεί και όλα αυτά, μπορούν πιο εύκολα οι ομάδες να διαβάζουν και να κλείνουν ακόμη και παίξει αυτό το επίπεδο, να διαβάζουν τα δυνατά του σημεία και να ξέρουν πώς θα τους αντιμετωπίσουν. Στο παρελθόν αυτό δεν υπήρχε. Είναι έτσι. Άλλη σύγκριση. Είναι άλλη σύγκριση. Ναι, ο καθένας, εφόσον στην εποχή, το καθένας. Δηλαδή, τότε το 1980 ξεχώρισε ο Μαραντόνα. Τώρα θα ξεχωρίζει ο Μέση και ο Ρονάλντο. Δεν είναι τυχαίο το ότι ξεχωρίζουν αυτοί. Δεν μπορούμε δηλαδή, να πάμε να συμβάλλουμε. Είναι ανώμοιες συγκρίσεις.
Ναι. Γιατί όλα θα σου πει ότι το ποδόσφαιρο τότε ήταν πολύ αργό, τώρα είναι πολύ γρήγορο. Αλλά αυτό είναι καλύτερο. Ναι, μα για να ξεχώρισε και εκείνο τότε, για την εποχή του, ήταν ο καλύτερο. Ναι. Άλλες εποχές, είναι συγκρίσεις οι οποίες είναι ανομίες. Δηλαδή δεν οδηγούν πουθενά. Όπου και να πας, είναι παράγοντες διαφορετικοί. Έτσι. Εντάξει, το θέμα είναι να τους απολαμβάνουμε όλους και να, από εκεί και πέρα να το βλέπουμε καθαρά ποδοσφαιρικά. Η σύγκριση είναι λίγο για το Θεαθήνη. Υποκειμενικό είναι, υποκειμενικό τελείως. Ωραία. Λοιπόν, σιγά σιγά θα σφυρίξει και ο ρέφερι το πέναλτι. Εμείς θα κλείσουμε σιγά σιγά τη σημερινή μας ώρα στο ανάλυση των Bayer Press. Σαββατοκύριακο είπαμε θα ασχοληθούμε μετά των εθνικών ομάδων. Mm-hmm. Θα μπαίνετε και στις σελίδες μας στα social media να βρείτε ό,τι υλικό θα έχουμε αναρτήσει και εκεί. Δευτέρα 25 Μαρτίου. 25 Μαρτίου. Ναι. Την Τρίτη είμαστε πάλι μαζί το μεσημέρι 2 με 3 εδώ στο Λίμπερο, όπως κάθε μεσημέρι 2 με 3 από Δευτέρα ως Παρασκευή. Θα έχουμε υλικό να πούμε και για την εθνική ομάδα και για το μάτσο που θα έχουμε την ίδια σήμερα με τη Βοσνία και για ό,τι θα δω, έχουμε δει δηλαδή αύριο και για ό,τι θα περιμένουμε να δούμε στο μάτσο με τους Βόσνιους και για τα υπόλοιπα παιχνίδια των προγραμματικών του Euro. Τι επιστροφές θα υπάρχουν, δηλαδή αν ο Κάρτης θα είναι καλά για να μπορεί να παίξει και ο Μάνταλος. Είναι παίκτες οι οποίοι αν τυχόν είναι καλά, το πιο πιθανό να διεκδικήσουν και θέση στην 11 την αρχική. Θα έχουμε υλικό εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, Τάσος Ζέρβας, Γιώργος Παναγιώτης ήταν στα μικρόφωνα. Καλό Σαββατοκύριακο σας ευχόμαστε. Καλό τριήμερο. Καλό τριημεράκι. Να είστε καλά.